Η Δημοτική Αρχή του κυρίου Κυρίτση επιχειρεί δυστυχώς με σαθρά εργαλεία δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να καλύψει τη δική της ανεπάρκεια και το δεύτερο είναι να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη. Εμείς λοιπόν ήρθαμε σήμερα στην εισαγγελία και μάλιστα αυτό το κάνει με σαθρά εργαλεία, επαναλαμβάνω. Το ένα είναι η λάσπη και η λάσπη, όπως έχω ξαναπεί, δεν είναι δομικό υλικό, δεν χτίζει, μόνο λασπώνει και συνήθως επιστρέφει σε αυτούς που την εξφενδονίζουν. Το δεύτερο είναι αυτό που εμείς λέμε πολιτική κατηνιά, η οποία δυστυχώς χρησιμοποιείται και από μια μερίδα του τοπικού τύπου, εκ του ασφαλούς, και αυτό ενσπείρει καχυποψία, σπηλώνει υπολήψεις, δημιουργεί ενόχους και αν θέλετε δηλητηριάζει την πολιτική ζωή του τόπου και τις ψυχές μας. Εμείς λοιπόν προσφύγαμε στη δικαιοσύνη, ζητώντας άμεση καθάριση όλων των ζητημάτων, ζητήσαμε την εισαγγελική παρέμβαση, ακριβώς για να αποσαφινιστούν όλα τα δεδομένα, διότι με δεδομένο ότι οι αποφάσεις για τους ορκωτούς λογιστές και στη ΒΜΕΛ και στο ΔΥΡΑΣ και στην ΚΕΠΟΠΙΑΣ έχουν πάρθει από τον Οκτώβριο και σύρθηκε η Δημοτική Αρχή μετά τη δική μας παρέμβαση και δημόσια καταγγελία ότι θα προσφύγουμε στην εισαγγελία, να το φέρει με τη μορφή του κατεπήγοντος. Η λογική της ήταν να πάμε σε συψηφισμούς, να μας φημώσει, να μην κάνουμε αντιπολίτευση. Επειδή λοιπόν εμείς ούτε φοβόμαστε ούτε εκβιαζόμαστε, είμαστε σήμερα εδώ για να καθαρίσει η υπόθεση μια ώρα αρχίτερα. Τι ακριβώς ζητήσατε δηλαδή? Ζητήσαμε την άμεση παρέμβαση και τη διελεύκανση όλων των καταγγελιών που έχουν γίνει από τη Δημοτική Αρχή. Υπάρχουν ανοιχτές υποθέσεις σε αυτές τις επιχειρήσεις που περιγράψατε? Ενδεχομένως και να υπάρχουν. Αν υπάρχουν, πρέπει να κλείσουν. Δεν μπορούν να σύρονται. Εμείς είμαστε σε μια φάση ως παράταξη για να κλείσω το πολιτικό κομμάτι, γιατί εκτός από πολιτικά όντα είμαστε και φυσικά όντα. Είμαστε και πολίτες αυτού του τόπου, είμαστε και επαγγελματίες και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δεχτούν τα μέλη της παράταξής μας αλλά και άλλοι δημότες που ήταν μέλη στην απερχόμενη διοίκηση. Ξέρετε, η διοίκηση δεν είναι κάτι απρόσωπο. Έχει ονοματεπώνυμο, έχει μέλη. Εμείς λοιπόν δεν θα δεχτούμε να σύρονται όλα αυτά τα πράγματα. Αυτές οι υποθέσεις πρέπει να κλείσουν με όποιο κόστος. Εμείς είμαστε σε μια φάση ως παράταξη αναδιοργάνωσης, ανασυγκρότησης και αυτοκάθαρσης. Εάν υπάρχουν ευθύνες, αυτές θα αποδοθούν και σε ό,τι αφορά την παράταξή μας, αυτά τα στελέχη που θα ανήκουν σε αυτή θα δουν το δρόμο της εξόδου. Είμαστε καθαροί. Με δεδομένο λοιπόν ότι δεν φοβόμαστε τίποτα, ξέρουμε τι έχουμε πράξει και πώς το έχουμε πράξει, ζητάμε αυτό να κλείσει. Αυτό είναι το πολιτικό κομμάτι, έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και δεν θα επανέλθουμε. Στο άλλο κομμάτι που αφορά τη φυσική μας ιδιότητα ως πολίτες, θα κατατεθούν μηνύσεις σε πρόσωπα που δυστυχώς απειρία, αν θέλετε εμπάθεια, δυστυχώς διέπραξαν αυτό το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης και γι' αυτό θα πρέπει να αποφανθεί η δικαιοσύνη. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται χρόνος για να διελευκανθούν κάποιες υποθέσεις στη δικαιοσύνη. Στο μεσολαβούν διάστημα? Κοιτάξτε, στο πολιτικό κομμάτι εμείς έχουμε καθαρίσει τη θέση μας. Εμείς ψηφίσαμε να γίνει ο έλεγχος και στις συγχωνευτήσεις επιχειρήσεις. Να σας πω δε κάτι που δεν το γνωρίζετε. Οι συγχωνευτήσεις επιχειρήσεις, μιλάμε για επιχειρήσεις που λειτουργούσαν μέχρι πρότινος. Η ΚΕΚΠΑΠΙΑΣ είναι μια νεότατη, νεοσύστατη επιχείρηση. Η διοίκηση έχει συνέχεια και συνέπεια, όπως και η οικονομική διαχείριση. Ενημερώνω δε, αν κάποιοι δεν το θυμάστε, ότι πρόεδρος της ΔΚΕΚΙΔ από το 2008 ήμουν εγώ η υποφαινόμενη και δεν έχω καμία αντίρρηση να ελεγχθεί η επιχείρηση στην οποία προέδρευα. Σε ποια πρόσωπα θα κάνετε μήνυση που είπατε πριν από λίγο? Είναι η κυρία Πή, είναι ο δήμαρχος της ΠΟ? Είναι η κυρία Πή η οποία έκανε τις καταγγελίες, ο κύριος Πιστικάκης και κάθε άλλος υπεύθυνος που συνυπογράφει όλες αυτές τις παράδοξες λειτουργίες που για πρώτη φορά εισάγονται στα κοινά του τόπου. Εσείς ζητάτε τον έλεγχο από την εισαγγελία της υπόθεσης των καταγγελιών της κυρίας Φύ. Και το άλλο κομμάτι αφορά. Εσείς, τι απαντάτε στις καταγγελίες που κάνει η κυρία? Εμείς ήδη έχουμε απαντήσει. Ναι, στον ορκωτό λογιστή, ο οποίος δεν μπήκε από τον Οκτώβριο. Συγκεκριμένα για τις καταγγελίες που έκανε για την αγορά των λεωφορείων για τα στέγαστρα, τι λέτε? Κοιτάξτε, ποια στέγαστρα? Ότι έγιναν νόμιμα. Δεν γνωρίζω κάτι για στέγαστρα. Για τα τροχόσπιτα προφανώς. Κοιτάξτε, αυτά υπάρχουν διοικήσεις που έχουν πάρει αποφάσεις. Δεν διοικούσα εγώ ολόκληρο το Δήμο, οπότε δεν το γνωρίζω. Να γίνει ο έλεγχος και να αποφανθεί η δικαιοσύνη. Το ότι έχει εμπλακεί η διεύθυνση της οικονομικής αστυνομίας, ναι, είναι κάτι σοβαρό. Δείχνει ότι υπάρχει κάτι σοβαρό. Εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό? Κοιτάξτε, εγώ το σχολιάζω ως εξής. Αφορούσε μια διοίκηση προγενέστερη της ΚΕΚΠΑΠΙΑΣ, ζήτησαν κάποια στοιχεία. Ο έλεγχος δεν έχει ολοκληρωθεί. Πρέπει να σας πω ότι ο έλεγχος γίνεται και για την προηγούμενη διοίκηση.
η οποία έχει πάρα πολλά ακροτά σημεία, όπως το τρενάκι το οποίο, για το οποίο κατατέθηκε προκαταβολή και ποτέ δεν ήρθε, και διάφορα άλλα ζητήματα, τα οποία όμως δεν είναι σωστό να τα πω εγώ, από τη στιγμή που έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη.